Κύριε Χριστόπουλε, εσείς αρθρογραφήσατε μόλις χθες, αν δεν κάνω λάθος, ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό, μου άρεσε ο τίτλος, θα είναι το μνημόνιο αυτής της κυβέρνησης. Είναι το μνημόνιο αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή είναι αυτή η ανεπίγνωστη έπαρση, ας πούμε, η προσδοκία και η προαναγγελία ότι θα λύσουμε το προσφυγικό με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Καταλαβαίνετε τι παραλληλισμό κάνω και τι, που το πάω. Νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε μια φάση που αρχίζει πλέον η κυβέρνηση να καταλαβαίνει ότι θα φάει τα μούτρα της. Πλέον το έχουν καταλάβει. Μάλιστα. Πάμε όμως και στην ουσία, κύριε Χριστόπουλε. Και η ουσία είναι ότι εγώ διαπιστώνω ότι ο πολλής κόσμος, αν θέλετε και με τις αγωνίες που έχει για τη γειτονιά του, για το δρόμο του, για το χωριό του, για την πόλη του, ελάχιστα γνωρίζει επί της ουσίας. Ακόμη και για αυτά που εσείς οι ειδικοί λέτε άσυλο, επαναπροώθηση, προώθηση, σμίξιμο οικογενειών, κλειστά ή μη κλειστά κτλ. Ιδέα δεν έχει. Δεν καλείται να έχει ο κόσμος ιδέα, εδώ που τα λέμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή προέχει με πήγοντα τρόπο είναι να υπάρξει ένα μήνυμα καταλλαγής, ψυχραιμίας και ευθύνης εκ μέρους των κυβερνώντων. Ένα μήνυμα ευθύνης και ψυχραιμίας το οποίο δεν προέρχεται από χείλη φιλοπροσφυγικά, αλλά από συντηρητικά χείλη, από τα χείλη των ανθρώπων που κυβερνάνε τη χώρα, οι οποίοι βλέπουν ότι τόσο καιρό που ταΐζαν τον κόσμο τους αυτό το δηλητήριο της ξενοφοβίας, ο κόσμος τώρα στρέφεται εναντίον όλων. Είναι αυτή ακριβώς η παραβολή που κάνατε με την ιστορία του Αντένα προχθέσου. Μου του λέγανε, πού τα ακούσατε όλα αυτά, ας πούμε, λέει, εσείς δεν τα λέγατε τόσο καιρό. Λοιπόν, αυτό που είπατε είναι ουσιαστικά μια ευρύτερη προσωπογραφία, ένα σκίτσο της κοινωνίας μας. Λοιπόν, τώρα, τι θα κάνουμε. Mm. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι θα προσπαθήσουμε καταρχήν στο επίπεδο της επαφής που έχουμε με τους ανθρώπους, τις σχέσεις που έχουν οι κυβερνώντες με τους κυβερνωμένους, να περάσουν αυτό το μήνα που σας είπα. Αν δεν γίνει αυτό, θα φαγωθούμε σαν τα σκυλιά. Και νομίζω έχει ξεκινήσει η ιστορία. Υπάρχουν και διάφορα συγκοινωνούντα ενός χώρου, έτσι, ενός, πώς να σας πω, ή μακεδονομάχοι που γίνονται τώρα προσφυγομάχοι και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία παίζουν και επιχειρησιακά έχουν μια σοβαρότητα. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό προτεύει αυτό που σας είπα. Τώρα, υπάρχει και η άλλη διάσταση που αφορά τις επιχειρησιακές παθογένειες ενός συστήματος διαχείρισης του προσφυγικού μεταναστευτικού, οι οποίες σε κάποιους εξ ημών που ασχολούμαστε με το θέμα εδώ και πολλά χρόνια, διψήφιο αριθμό ετών θα έλεγα, είναι γνωστές. Υπάρχει μια πλευρά που σχετίζεται με την αστυνομιακή επιχειρησιακή επάρκεια. Υπάρχει μια άλλη πλευρά που σχετίζεται με το τι κάνουν τα υπουργεία, τι κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών, τι κάνει το Υπουργείο Εργασίας, τι κάνει το Υπουργείο Υγείας. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που αφορά με το ευρύτερο ζήτημα της κοινωνίας των πολιτών και το ποιο είναι το κομμάτι που διαχειρίζονται οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και όλα αυτά. Λοιπόν, μην νομίσουμε πάντως, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, ότι επειδή περάσαμε ένα νόμο προχθές που αυστηροποιεί τις διαδικασίες λήψης του ασύλου, θα λύσουμε το πρόβλημα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πως οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι μέχρι προχθές μας λέγανε ότι θα τα καταφέρουμε και ότι θα λύσουμε το πρόβλημα, χθες είπαν ότι το πρόβλημα δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Κοιτάξτε, εξουσία χωρίς ευθύνη είναι ανάξια εξουσία, κύριε Σαχίνη. Το να λες, το να καλλιεργείς προσδοκίες στον κόσμο σου και μετά όταν βγαίνεις να κρύβεσαι πίσω από το γραφείο σου, το θεωρώ ντροπή και όνειδος. Λοιπόν, αν θέλουμε να κρατήσουμε την κοινωνία μας όρθια, που καταφέραμε τώρα 10 χρόνια, βγήκε λαβωμένη από την κρίση, αλλά εν πάση περιπτώσει πετάει κούτσα-κούτσα, θα πρέπει με ευθύνη να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Γιατί να την αντιμετωπίσουμε πρέπει να τη μάθουμε την κατάσταση. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτούς που κυβερνάνε, δεν ξέρουν την κατάσταση. Και να σου πω, τους δικαιολογώ. Ο συντηρητικός χώρος δεν έχει παραδοσιακά σχέσεις υψηλής τεχνογνωσίας με τα ζητήματα της διαχείρισης του μεταναστευτικού και του προσφυγικού στην Ελλάδα. Όπως ο αριστερός χώρος δεν έχει τόσο πολύ και με το επιχειρήν, να μην γελιόμαστε. Έτσι. Και γι' αυτό σας το λέω ότι αν δεν αλλάξει αυτό το πράγμα, νομίζω ότι πηγαίνουμε και χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο με ολοένα αυξανόμενη ταχύτητα. Δεν μου λέτε, κύριε Χριστόπουλε, και εκ της θέσεως που είχατε, έχετε μία όσο το δυνατόν εγκύτερα στην πραγματικότητα εικόνα της γλώσσας των αριθμών, γιατί ακριβώς μιλάμε? Διότι έχω την εντύπωση ότι και γύρω από τους αριθμούς γίνεται μια τρομακτική σπέκουλα από όλες τις πλευρές για πολιτικούς λόγους, για πολιτική εκμετάλλευση. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, τα νούμερα για τα οποία συζητάμε δεν είναι εξωφρενικά. Μαζί πάλι κάναμε αυτή τη συζήτηση το 2016 και θυμάμαι σας είχα πει ότι θα συζητάμε για έναν διψήφιο αριθμό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που θα αγγίζουν τις 100. Αυτό είναι κάτι το οποίο και εγώ και άλλοι που κάπως το ξέραμε το θέμα το λέμε εδώ και μια τριετία.
ήμασταν στους 60.000, έχουμε πάει στους 80.000, έχουμε αυξημένες ροές, που σημαίνει ότι υπάρχει ούτως ή άλλως μια αβεβαιότητα ως προς το πού θα φτάσουν τα νούμερα, και υπάρχει και φυσικά μια αβεβαιότητα προς το τι θα κάνει η Τουρκία, πώς θα συμπεριφερθεί στην Ελλάδα, πώς θα παίξει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορα τέτοια. Σε κάθε πάντως περίπτωση, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε ενώπιον ενός εφιάλτη. Μην τρελαθούμε ότι 80.000 άνθρωποι για ένα κράτος που έχει 11 εκατομμύρια είναι το τέλος του κόσμου. Το 1991 μέχρι το 1993 ήρθαν 700.000 Αλβανοί στην Ελλάδα. Να μην σας πω τι έγινε το 1923. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση θα πρέπει εκεί, γι' αυτό σας μίλησα για καταλλαγή, η λέξη είναι αυτή που σας είπα. Θα πρέπει ψύχραμα να δούμε το θέμα. Πώς θα τους χωρίσουμε τους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μείζον επιχειρησιακό πρόβλημα, κύριε Σαχίδη. Το οποίο είναι ποιο? Ο κόσμος είναι στιβαγμένος στα νησιά. Διότι οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 2016 μέχρι σήμερα γνωρίζουν ότι αν τους πάρουν στο εσωτερικό της ενδοχώρας, τότε αυτόματα αυτοί οι άνθρωποι θα παραμείνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή χάνουν την προσδοκία του να επιστρέψουν στην Τουρκία. Την προσδοκία δηλαδή του ελληνικού κράτους να επιστρέψουν στην Τουρκία. Αυτή είναι μια ερμηνεία της δήλωσης της κοινής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που έκανε η Τουρκία με τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σου λέει θα τους κρατάτε κύριοι στα νησιά τους ανθρώπους. Οι μεν Τούρκοι για να έχουν ένα έξτρα μεσοποίηση στους Έλληνες, οι δε Δυτικοευρωπαίοι, οι Βόρειοι Ευρωπαίοι, διότι φοβόντουσαν ότι αν τυχόν οι πρόσφυγες και μετανάστες βρεθούν στο Μεσολόγιο, στα Γρήνο και στα Γιάννηνα, τότε νέες ειδωμένες θα ανοίξουν. Αυτό έφερε τη χώρα μας σε μια τρομερά δύσκολη θέση. Η θέση είναι ότι τα νησιά αποτελούν τον κατεξοχήν ιδανικό χώρο αποθήκευσης ανθρώπων και αν τυχόν τους μεταφέρουμε, σημαίνει ότι πλέον αυτοί θα μείνουν στη χώρα. Αυτό που σας λέω, αυτό που σας είπα τώρα, η τελευταία πρόταση, δεν ξέρω αν την ξέρουν οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου όλοι. Και μου δημιουργεί ανησυχία. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν συζητάμε για την άρση του λεγόμενου γεωγραφικού περιορισμού, όταν συζητάμε για αναλογική κατανομή των ανθρώπων στη χώρα, θα πρέπει άμεσα, αυτόματα, να έχουμε και τη δεύτερη κουβέντα, που θα λέει τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Νομοθετεί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και λέει ότι αυτοί δεν θα μπορούν να δουλέψουν παρά μόνο μετά από 6 μήνες. Και ρωτάω τον κύριο Υπουργό, τι θα κάνει ο άνθρωπος, κύριε Υπουργέ, 6 μήνες? Από πού θα τρώει ο άνθρωπος 6 μήνες, αν δεν μπορεί να δουλέψει? Μήπως θα πεινάσει ή μήπως θα κλέψει? Γι' αυτό σας λέω, το όραμα νόμος και τάξη είναι όραμα που δυναμητίζει την κοινωνική ειρήνη και την ελπίδα να ζούμε με ασφάλεια στην κοινωνία μας. Λοιπόν, αν συνέλθουν λοιπόν αυτοί νομοθετούν, να καταλάβουν ενώπιον τι ως προβλήματος βρίσκει η κοινωνία μας, μπας και. Μισό λεπτό, κύριε Χριστόπουλε, γιατί εδώ ανοίξατε τώρα εδώ ιστορία μεγάλη. Μου επιτρέψετε, απλώς έχουμε ακόμα 7 λεπτά. Ωραία. Μπαίνω για μας. Απαντήστε, ναι, δεκτό. Απαντήστε μου όμως στο εξής. Για παράδειγμα, ο κύριος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε μέχρι 1% αναπεριφέρεια. Αν η Κρήτη είναι 600.000. Με απλά φτωχά μαθηματικά, μέχρι 6.000. Πού, σε κάμπ? Και αν μου λέτε ότι η νομοθεσία λέει ότι 6 μήνες δεν δουλεύουν, καλά, υπάρχει ένα θέμα. Εδώ δεν υπάρχουν δουλειές. Στην Κρήτη υπάρχουν. Σε περιοχές όπως η Νάουσα δεν υπάρχουν καν δουλειές. Πού θα δουλέψουν όλοι? Ένα, ακόμη και τους το επέτρεπε. Δύο, αν δεν τους το επιτρέπει, τι θα κάνουν 6 μήνες? Θα είναι μέσα σε κάμπ και μου λέτε ότι μένουν. Δηλαδή δεν πάνε επαναπροωθούνται όταν ξεκαθαρίσει το πράγμα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν απελαθεί από την Ελλάδα το 2019. 5.000, η μισή εκ των οποίων είναι Αλβανοί. Για τους Αλβανούς συζητάμε. Οι Αλβανοί είναι εύκολοι να τους απελάσεις. Τους πιάνεις και τους βγάζεις τα σύνορα και τους βάζεις απέναντι. Έχουμε απελάσεις 200 Αφγανών. Επιστροφές στην Τουρκία, τους μήνες της Νέας Δημοκρατίας έχουμε 35 ανθρώποι. Τα νούμερα είναι αστεία. Δεν μπορεί να κάνει σοβαρό σχεδιασμό για το προσφυγικό με την ελπίδα ότι θα απελάσεις ανθρώπους. Ακόμα και αν θέλει. Εγώ βγαίνω από τη συζήτηση αν είναι καλό να κάνει απελάσει και τα λοιπά. Ούτε με νοιάζει πλέον σε αυτή τη φάση. Κοιτάω στα μάτια τον συντηρητικό βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος και του λέω: άνθρωπε μου, η ιστορία δείχνει ότι δεν μπορεί να κάνει απελάσει. Γιατί το κράτος από το οποίο έφυγε αυτό δεν τον εθέλει αυτόν πίσω. Το Πακιστάν του γυρνάει πίσω όλου. Δεν ασχολείται το Πακιστάν με αυτού που είναι εδώ πέρα. Θα γυρίσει τον άνθρωπο στο Αφγανιστάν. Υπάρχουν συντεταγμένες αρχές εξουσίας στο Αφγανιστάν που θα δεχτούν τους ανθρώπους που έχουν υποστεί το καθεστώς διοικητικής ή δικαστικής απέλασης από την Ελλάδα? Φυσικά και όχι. Η Γερμανία να αποφασίσει να στείλουν την 60ετία του 60 τους Gastarbeiter της Ελλάδας πίσω δεν δεχόταν, νομίζετε, η χώρα μας. Λοιπόν, επειδή αυτά λοιπόν είναι στάνταρτ στο χώρο της μετανάστευσης, είναι καλό. Εγώ δεν λέω ότι οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν expert στη μετανάστευση. Αλλά θα πρέπει τουλάχιστον μερικές βλακίες να μην ακούγονται. Δεν αντέχουν να ακούω ανοησίες, κύριε Σαχίνη. Δεν αντέχουν να οδηγείται η κοινωνία μας να φάει το κεφάλι της και να συνεχίζουμε το ίδιο παραμύθι. Δεν μου λέτε, τι θα κάνουμε δηλαδή? Δεν μου λέτε, κύριε Χριστόπουλε, λέει εδώ ακροατής, αν ανοίξουμε τα σύνορα και πούμε φύγετε.
Φύγεται. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα σύνορα σε αυτή τη φάση. Τα σύνορα είναι κλειστά από την άλλη άκρη. Η δυσκολία που έχει η Νέα Δημοκρατία στη διαχείριση του μεταναστευτικού, η πρόσθετη σε σχέση με αυτή που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειριζόταν μια χώρα τρανζιτ μέχρι το 16. Η Νέα Δημοκρατία δεν διαχειρίζεται μια χώρα τρανζιτ. Διαχειρίζεται μια χώρα αποθήκη. Και εκεί του καταλαβαίνω. Χώρα αποθήκη. Μάλιστα. Η οποία πόσο μπορεί να αντέξει, κύριε Χριστόπουλε, θέλω να μου πείτε και την άλλη πλευρά, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος εδώ. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει. Πάντως έτσι όπως πάει θα αντέξει λιγότερο. Α. Άρα κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το επίδικο? Το επίδικο είναι να στείλει η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός μας, ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να εξαλειωθούν, δεν μπορούν να τους εξαϊλώσουμε, δεν μπορούμε να τους εξαφανίσουμε. Εκτός αν ακούσουμε αυτά που λέει ο πατέρας Πλεύρης, κατά καιρούς έλεγε ο γιος Πλεύρης, ότι θα τους σκοτώνουμε κτλ. Εγώ σε αυτή τη συζήτηση δεν μπαίνω. Λοιπόν, από τη στιγμή που τους έχουμε, τι θα τους κάνουμε? Υπάρχει μια στρατηγική, αυτή που ακούγαμε τόσα χρόνια, που την λένε διάφοροι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και παλαιότερα, να τους κάνουμε το 2-2. Εγώ ξέρω ότι όταν κάνεις τον άνθρωπο που είναι δίπλα στον 2-2, αυτός θα σε μισήσει. Και θα γίνει επικίνδυνος για σένα. Εγώ δεν θέλω ανθρώπους επικίνδυνους για μένα. Θέλω ανθρώπους οι οποίοι ψύχρεμα, όσο γίνεται, να μπορούν να έχουν κάτι από αυτό που εγώ μπορώ να προσφέρω και να μπουν σε μια λογική κοινωνική ένταξη σταδιακά. Να μπορούν να πάρουν ένα ΆΜΚΑ, να μπορούν να στείλουν τα παιδάκια τους στο σχολείο, να μπορούν να εμβολιάσουν τα παιδάκια τους για να μην είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, να μπορούν μεθαύριο να μιλάνε ελληνικά και να μην είναι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων και έτσι να μπορούν σταδιακά να μπουν στην αγορά εργασίας. Αυτό το σενάριο που σας λέω είναι one way. Κύριε Σαχίνη, δεν έχει άλλον δρόμο. One way για 2-3 εκατομμύρια δεν θα μπορεί να είναι όμως. Δεν είπα, δεν είναι. Ναι, καταλαβαίνω. Σας φέρνω τη συζήτηση όμως απάνω που λένε πολλοί ότι αφού είμαστε αποθήκη θα στέλνουν εδώ αβέρτα κόσμο και θα φρακάρουμε. Υπάρχει χώρα τις οποίες οι αρχές θα διαπραγματεύονται όσο οφείλουν και όσο και εν μέρει το κάνουν, οφείλουν το κάνουν περισσότερο. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το λεγόμενο αναλογικό καταμερισμό του πληθυσμού αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το σχέδιο της επαναεγκατάστασης του relocation που είχαμε υιοθετήσει το Σεπτέμβριο του 2016 και δεν πέρασε λίγο της Ουγγαρίας, της Τσεχίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να δουλέψει αυτό το σχέδιο, θα πρέπει η χώρα μας να κάνει και αυτά που πρέπει να κάνει. Δεν μπορεί να τους τη βάζει συνειδωμένη όπως γινόταν παλιότερα, ούτε φυσικά να λέει ότι αυτοί, ξέρετε, δεν είναι, είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες, διότι η ελπίδα να μοιράσουμε τους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται και αφορά αποκλειστικά μόνο τους πρόσφυγες, όχι τους μετανάστες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να δεχθεί μετανάστες της Ελλάδας. Πρόσφυγες θα δεχθεί, αν δεχθεί. Οπότε λέω, αυτή η ξυπνάδα, αυτή η καραμέλα που άκουγα το τελευταίο καιρό ότι δεν έχουμε προσφυγικό, έχουμε μεταναστευτικό, να σταματήσει, διότι πέραν απ' όλα βλάπτει και την ίδια την διπλωματική υπόσταση της χώρας μας. Πόσο χαίρομαι που διευκρινίζετε μερικά δικαιοπολιτικά ζητήματα, γιατί ο κόσμος μπερδεύτηκε και εσείς λέτε, ας συνεχίσουμε την αφήγηση μετανάστες, θα σου πούν κάποια στιγμή οι Ευρωπαίοι, φέρε όλους τους πρόσφυγες. Και εσύ κράτα τους μετανάστες. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας αν πρέπει να υπάρξει ένα μήνυμα και αν εκτιμάτε ότι αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, η κοινωνία θα οδηγηθεί σε ιδιότυπο αλλά εμφύλιο τελικά. Κοιτάξτε να δείτε. Την άνοιξη του 2015. Υπήρχαν πολλοί μετριοπαθείς συντηρητικοί ευρωπαϊστές, άνθρωποι που ήταν ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, που κοιτούσαν με απορία προς τα που πήγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ και με ρωτούσαν τι γίνεται ρε παιδάκι μου, πού το πάει αυτό το πράγμα, τι θα γίνει. Νιώθω αυτή τη στιγμή, τον Οκτώβρη-Νοέμβρη του 19, περίπου όπως νιώθαν αυτοί απέναντι στην κυβέρνηση. Διερωτώ με, πού το πάνε, ξέρουν πού το πάνε, τι κάνουν. Οφείλει λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μου μιλήσετε για μηνύματα, να σταματήσει λίγο αυτή την αντιπολίτευση της Τσιρίδας κάθε φορά που κάνουν κάτι μπάρμπεκιου αυτοί, να τους λένε ότι είστε φασίστες. Γιατί φυσικά υπάρχει άκρα δεξιά μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι όμως όλη η Νέα Δημοκρατία άκρα δεξιά. Και δεν είναι και παραγωγικό και δημιουργικό για την χώρα. Δεν αναφέρουμε ούτε καν στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στο χώρο του κέντρου, ούτε στην δεξιά, ούτε στην ακροδεξιά, ούτε στην αριστερά, ούτε σε κανέναν να σμπρώχνει ένα κόμμα προς τα άκρα. Οφείλει λοιπόν ο Τσίπρας και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έφαγε τα μούτρα του στο προσφυγικό, δεν είναι ότι έσκησε, μην τρελαθούμε κιόλας, να πει στο Μητσοτάκη, κοίταξε να δεις. Έτσι όπως πάμε, δεν πάμε καλά. Έχουμε ένα λόγο κι εμείς να σας μεταφέρουμε την ευθύνη, να σας μεταφέρουμε κάτι που καταλάβαμε κι εμείς, γιατί σε τελευταία ανάλυση είναι ένα θέμα το οποίο είναι ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα που την χάνει διαχείριση αυτό που λέμε στα εθνικά πλαίσια. Νομίζω ότι αυτή τη γραμμή πρέπει να ακολουθήσει και αντιπολίτευση, ώστε να μην οξύνει τα αντανακλαστικά του σκατζόχυρου της Νέας Δημοκρατίας, μπας και βρεθεί λύση.